κλείσω την πόρτα. Συγκεκριμένους και οριοθετημένους κοινωνικούς σχηματισμούς.
Από την άλλη πλευρά, τα κείμενα αυτά συχνά υπονομεύουν την ιδεολογία της γλωσσικής υπερποικιλότητας. Η ιδεολογία αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο επικοινωνιακό πλαίσιο πολλές διαφορετικές γλώσσες, ταυτότητες, αξίες, συμπεριφορές και πρακτικές. Για το ελληνικό πλαίσιο, σύγχρονες κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες δείχνουν ότι παρά την ετερογένεια που χαρακτηρίζει την ελληνική πραγματικότητα, τα κείμενα μαζικής κουλτούρας έχουν την τάση να διαχειρίζονται αυτή την ποικιλότητα με τρόπο που να επιβεβαιώνεται η ομογένεια και η εθνική ενότητα. Μάλιστα, για την ενίσχυση της γλωσσικής ομογένειας, τα κείμενα αυτά συχνά αξιοποιούν ως μηχανισμό το χιούμορ. Σύμφωνα με τον Αντάρτο, το φαινόμενο αυτό βασίζεται στην ασυμβατότητα, δηλαδή στην αναδυστυχία ανάμεσα σε αυτό που αναμένουμε να συμβεί και σε αυτό που τελικά συμβαίνει. Το χιούμορ, μέσω της σύγκρισης του αναμενόμενου με το μη αναμενόμενο, αναδεικνύει ουσιαστικά ποιος είναι ο ισχύων κανόνας, ποιες δηλαδή είναι οι προσδοκόμενες πρακτικές, οι οποίες παραβιάστηκαν, οδήγησαν στην ασυμβατότητα και ως εκ τούτου στοχοποιήθηκαν χιουμοριστικά. Μέσω λοιπόν του χιούμορ αποκαλύπτονται οι κυρίαρχες ιδεολογίες κάθε κοινότητας, με βάση τις οποίες καθορίζεται η απόκριση και η ασυμβατότητα. Έτσι, στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν επίγνωση ότι μέσω του χιούμορ εκφράζονται συγκεκριμένες αξιολογήσεις για το ποιες συμπεριφορές και πρακτικές θεωρούνται μη αναμενόμενες και αποκλίνουσες και ποιες θεωρούνται προσδοκόμενες, αναμενόμενες, φυσικές. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της δικής μου έρευνας ήταν αρχικά να αναλύσω τον τρόπο αναπαράστασης της γλωσσικής ποικιλότητας σε χιουμοριστικά κείμενα μαζικής κουλτούρας. Επιχείρησα δηλαδή να αναδείξω τις γλωσσικές ιδεολογίες που αναπαράγονται στα κείμενα αυτά μέσω του χιούμορ. Στη συνέχεια, προχώρησα στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης μαθητών της 5ης και 6ης Δημοτικού σε φαινόμενα γλωσσικής ποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος μου ήταν οι μαθητές να καταστούν ικανοί να ανοιχνεύουν και να μην αποδέχονται άκρητα τις γλωσσικές ιδεολογίες που συνοδεύουν τη χιουμοριστική αναπαράσταση των φαινομένων γλωσσικής ποικιλότητας στην τηλεόραση. Σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο που ακολούθησα, το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινούμε είναι αυτό της κριτικής ανάλυσης λόγου. Η κριτική ανάλυση λόγου αποτελεί μια θεωρητική γλωσσολογική προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί στην κοινωνική και κριτική μελέτη των κειμένων. Ουσιαστικά, επιδιώκει να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται η γλώσσα, η κοινωνία και η ιδεολογία. Με άλλα λόγια, η κριτική ανάλυση λόγου στοχεύει να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο λόγος λειτουργεί ως φορέας αξιών και συγκεκριμένων ιδεολογιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης λόγου, αντλώ από την κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση που προτείνει ο Φέτλαφ. Σύμφωνα με τον Φέτλαφ, ο λόγος μπορεί να αναλυθεί με βάση τρία επίπεδα, τα οποία λειτουργούν το ένα εκδηλωτισμένο στο άλλο. Το μικρό επίπεδο, στο οποίο μελετάται, δίνεται έμφαση στην ίδια την κειμενική ανάλυση και μελετώνται τα ίδια τα γλωσσικά στοιχεία ενός κειμένου. Το μέσο επίπεδο, όπου δίνεται έμφαση στις πρακτικές λόγου από τις οποίες αντλούν η παραγωγή των κειμένων, δηλαδή στο μέσο επίπεδο δίνεται έμφαση στις γλωσσικές συμβάσεις στο πλαίσιο των οποίων παράγεται, προσλαμβάνεται και καταναλώνεται ένα κείμενο, και το μάκρο επίπεδο. Στο μάκρο επίπεδο μελετάται το ευρύτερο ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο παράγεται ένα κείμενο. Παράλληλα, στο μάκρο επίπεδο μελετάται και η ιδεολογική επιρροή που μπορεί να ασκεί ένα κείμενο στους αποδέκτες του. Για την κριτική ανάλυση των κειμένων μου, αξιοποίησα επίσης τη θεωρητική προσέγγιση που προτείνει ο Κούπλαντ για το ύφος. Σύμφωνα με τον Κούπλαντ, το ύφος διαμορφώνεται από ένα ευρύ φάσμα επιτελέσεων στις οποίες επιλέγονται οι ομιλητές για να κατασκευάσουν ανάλογα με την εκάστοτε κοινωνιακή περίσταση την κοινωνική τους ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ουσιαστικά, ο Κούπλαντ προτείνει
ότι κάθε ομιλητής, ανάλογα με την εκάστοτε ταυτότητα που θέλει να υποδομήσει, έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει ποικίλους διαφορετικούς ετερογενείς υφολογικούς πόρους για να προβάλλει διαφορετικά και τον εαυτό του. Ωστόσο, αυτός ο συνδυασμός διαφορετικών υφολογικών πόρων δεν εκλαμβάνεται πάντα ως αναμενόμενος, προσδοκόμενος και συμβατός και συχνά προκαλεί ασυμβατότητα αυτή η χρήση διαφορετικών και ποικίλων υφολογικών πόρων. Η ασυμβατότητα αυτή είναι που οδηγεί στο υφολογικό χιούμορ. Προκύπτει δε είτε από την ανάμειξη διαφορετικών υφολογικών πόρων, ένας τουλάχιστον εκ των οποίων δεν είναι αναμενόμενος, είτε από την αντικατάσταση συγκεκριμένων υφολογικών επιλογών από άλλες μη αναμενόμενες. Εδώ για να γίνω πιο σαφής, μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Τι εννοώ λέγοντας ανάμειξη διαφορετικών υφολογικών πόρων. Αν έχετε στο μυαλό σας την περίπτωση της Πελαγίας από την τηλεοπτική σειρά «Λατρεμένοι γείτονες», η Πελαγία, την γνωρίζετε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, η Πελαγία κάποια στιγμή, επειδή για αρχή λόγους έγινε η οικογένειά της πλούσια, μετακόμισε από την περιοχή της Νίκαιας στην περιοχή του Διονύσου. Στην προσπάθειά της να δείξει ότι εντάσσεται πλέον στην ανώτερη κοινωνική τάξη, εκτός από τα λαϊκά υφολογικά στοιχεία που έχει στο λόγο της, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει υφολογικά στοιχεία τα οποία στερεοτυπικά ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική τάξη. Κάνει μίξη δηλαδή με στοιχεία της γαλλικής, λέει «Merci», λέει «Ουβρέλα πότε», όχι, είπα. Και επίσης χρησιμοποιεί το αντί για delicatessen, λέει delicatessen. Αυτό είναι μίξη διαφορετικών υφολογικών πόρων. Τώρα, όσον αφορά την αντικατάσταση, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Αν έχετε υπόψη σας από την παλιά σειρά Βασιλιάδες, στην περίπτωση του Μάρκου Βασιλιά. Ο Μάρκος Βασιλιάς κάποια στιγμή ήταν ένας ταπεινός ψαράς, και σώζοντας τη ζωή μιας πλούσιας επιχειρηματία, αποφασίζει αυτή να του δώσει την επιχείρησή της. Σε μια επίσημη επικοινωνιακή περίσταση, όπως αυτή της παρουσίασης του Μάρκου Βασιλιά στην επιχείρηση, καλείται ο Μάρκος Βασιλιάς να μιλήσει στους υπαλλήλους της εταιρείας. Το αναμενόμενο θα ήταν να χρησιμοποιήσει ένα επίσημο ύφος ανάλογα με την περίσταση. Αντίθετα, χρησιμοποιεί στοιχεία ανεπίσημα, μπαίνει μέσα, τους λέει ένα-δύο, έλα, ακούγομαι. Μιλάει εντελώς ανεπίσημα. Αυτό είναι αντικατάσταση συγκεκριμένων υφολογικών επιλογών από άλλες μη αναμενόμενες. Το αναμενόμενο θα ήταν το επίσημο και αυτός κάνει αντικατάσταση που χρησιμοποιεί ανεπίσημα υφολογικά στοιχεία. Τώρα, προχωρώ στη διαδικασία που ακολούθησα για τη συλλογή και ανάλυση των κειμένων. Για την συλλογή των κειμένων, το κριτήριο ήταν η μετέπειτα διδακτική αξιοποίηση των κειμένων αυτών στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού. Έτσι λοιπόν, επιχείρησα να συλλέξω κείμενα τα οποία προέρχονται από την εξωσχολική καθημερινή πραγματικότητα των παιδιών. Έχοντας ως δείγμα από 165 μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού από 5 διαφορετικά δημόσια σχολεία του νομού Αχαΐας, το Μάιο του 2012 μοίρασα ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, στο οποίο επιχείρησα να διαπιστώσω τι, εάν τα κείμενα μαζικής κουλτούρας εντάσσονται στις εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού των παιδιών και τι είδους κείμενα είναι αυτά. Διαπίστωσα ότι όντως τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε μέσα τα οποία είναι φορείς κειμένων μαζικής κουλτούρας και το κύριο μέσο στο οποίο είχαν πρόσβαση ήταν η τηλεόραση. Η επικρατέστερη εξωσχολική τους δραστηριότητα ήταν κατ' επέκταση η παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων. Στις αγαπημένες τους τηλεοπτικές επιλογές ήταν ψυχαγωγικού τύπου εκπομπές, όπως κομικές τηλεοπτικές σειρές, οι Βασιλιάδες, το Παραπέντε, με λένε Βαγγέλη, Κωνσταντίνου και Ελένης, καθώς και γνωστές διαφημίσεις, μεταξύ άλλων η γνωστή διαφήμιση κινητής τηλεφωνίας με πρωταγωνιστές δύο διαλεκτόφωνους. Έτσι λοιπόν, επέλεξα ως βασικά κείμενα προς διδακτική αξιοποίηση τρία. Δύο
από γνωστές τηλεοπτικές διαφημίσεις και ένα στιγμιότυπο από μια γνωστή κομική τηλεοπτική σειρά. Το πρώτο κείμενο ήταν μια γνωστή διαφήμιση αεροπορικής εταιρείας, στο οποίο αναπαριστάνονται κάποιοι φαντάροι και ανώτεροι τους σε ένα στρατόπεδο. Στην διαφήμιση αυτή παρουσιάζεται η καθημερινή ζωή των φαντάρων, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και κατ' επέκταση φέρνουν μαζί τους και την τοπιολαλιά, τη χαρακτηριστική τοπιολαλιά που φέρει κάθε τόπος. Να δούμε αν θέλετε τη διαφήμιση αυτή. Του τελικού από 24 ευρώ. Ετσίδα, για κάθε μακριά, δεν θα φέρεις κοντά.
Μα το νο, χωρίς εσένα λιώνω. Μα το νο, μα το νο, εσένα θέλω μόνο. Thank you.
Ξεκινώντας από την σειρά στο παραπέντε, διαπιστώνουμε ότι η Αμαλία αναπτυσσιώνει στο αστικό αθηναϊκό περιβάλλον στοιχεία της Πελοποννησιακής διαλέκτου και συγκεκριμένα των γραμμικοποιημένων λι και νι μπροστά από το ι. Ουσιαστικά αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η Αμαλία αναπαριστάνεται να μην προσαρμόζεται υφολογικά στο περιβάλλον το επίσημο αστικό επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται. Επίσημο επειδή πρόκειται να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς. Αστικό γιατί φαίνεται ότι είναι στην Αθήνα, έχει καταγωγή βέβαια από την Τρίπολη, αλλά αναπαριστάνεται εδώ να βρίσκεται στην Αθήνα. Όσον αφορά τώρα την τηλεοπτική διαφήμιση να πρωταγωνιστεί τον Γκίτσο και την Τασούλα. Οι τηλεοπτικοί αυτοί χαρακτήρες αναπαριστάνονται να χρησιμοποιούν σε ένα διαλεκτόφωνο και επαρχιακό πλαίσιο υφολογικά στοιχεία από την ποικιλία των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών. Ουσιαστικά δηλαδή οι χαρακτήρες αυτοί αναπαρίστανται να μην περιορίζονται σε ποικιλίες που συνδέονται με τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι τηλεοπτικοί χαρακτήρες χρησιμοποιούνται ως πηγές για να προκληθεί υφολογικό χιούμορ. Ο τρόπος με τον οποίο αναπαρίστανται οι χαρακτήρες αυτοί και το υφολογικό χιούμορ το οποίο προκαλείται μέσω αυτών αναδεικνύει συγκεκριμένους λόγους στο μέσο επίπεδο. Ουσιαστικά στο μέσο επίπεδο διαπιστώνουμε ότι τα τηλεοπτικά κείμενα εξακολουθούν να προβάλλουν ως κυρίαρχο το λόγο της γλωσσικής οριοθέτησης και προβλεψιμότητας των γλωσσικών επιλογών ενός ατόμου ανάλογα με τα κοινωνικά του χαρακτηριστικά και την επικοινωνιακή περίσταση στην οποία βρίσκεται ο εκάστοτε ομιλητής. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι ουσιαστικά το τηλεοπτικό κοινό προσλαμβάνει ως προσδοκόμενη γλωσσική συμπεριφορά την ευθυγράμμιση των τηλεοπτικών χαρακτήρων με το λόγο της γλωσσικής ομοιογένειας, καθώς και τα στερεότυπα που απορρέουν από το λόγο αυτό. Προχωρώντας τώρα στο μάκρο επίπεδο, διαπιστώνουμε με ποιον τρόπο τα τηλεοπτικά κείμενα μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά ως θεσμός χειραγώγησης και ελέγχου του τηλεοπτικού κοινού. Και διαπιστώνουμε ότι η ελληνική μαζική κουλτούρα ως κοινωνική πρακτική φαίνεται ότι επιδιώκει να προωθήσει την ιδεολογία της εθνικής ομοιοποίησης, να υπονομεύσει την γλωσσική υπερκοινότητα και με αυτόν τον τρόπο να διαμορφώσει τις γλωσσικές τάσεις του τηλεοπτικού κοινού και να επηρεάσει τον τρόπο που προσλαμβάνουν την κοινωνική και γλωσσική πραγματικότητα οι τηλεθεατές. Μετά την ανάλυση, επιχείρησα να διαπιστώσω εάν η οπτική μου ως αναλύτρια συντονίζεται με την οπτική των ατόμων που είναι αποδέκτες των κειμένων αυτών. Επιχείρησα δηλαδή με όρους του Πάικ να συνδυάσω την ιδική προσέγγιση με την ιδική προσέγγιση. Αυτό το έκανα για να διασταυρώσω σε κάποιο βαθμό την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της ανάλυσής μου. Έχοντας ως δείγμα 96 μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού από 4 δημόσια δημοτικά σχολεία του νομού Αχαΐας, το Μάιο του 2013 μίλασε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είχε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Μέσα από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διαπίστωσα ότι οι μαθητές εμφανίζονται να είναι συντονισμένοι με τις κυρίαρχες πεποιθήσεις οι οποίες προβάλλουν τις γλωσσικές ποικιλίες ως αυστηρά οριοθετημένα γλωσσικά συστήματα, ως στοιχεία συμπεριλημμένα με συγκεκριμένα γεωγραφικά, κοινωνικά και επικοινωνιακά πλαίσια. Έτσι λοιπόν, όπως είναι αναμενόμενο, τα παιδιά φαίνεται να προσλαμβάνουν ως χιουμοριστική και τηλεοπτικά στιγματισμένη την παραβίαση των γλωσσικών οριοθετήσεων και να προσδοκούν την ευθυγράμμιση των τηλεοπτικών χαρακτήρων με το λόγο της γλωσσικής ομοιογένειας. Τα ευρήματα αυτά θεωρώ ότι ενισχύουν και την παιδαγωγική καταλληλότητα των κειμένων που επέλεξα, καθώς δεν είναι κατάλληλα μόνο επειδή τα έχουν επιλέξει και είναι προτιμητέα από τα παιδιά, αλλά και επειδή στις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά για τα κείμενα αυτά, αναπαράγονται και προωθούνται οι γλωσσικές θεολογίες που εντοπίζονται σε αυτά τα κείμενα.
Στη συνέχεια, προχωράμε στη διαδικασία που ακολούθησα για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση του υπερβολικού ήχου και της πειραματικής εφαρμογής. Το διδακτικό υλικό σχεδιάστηκε ακολουθώντας το μοντέλο των πολυγραμματισμών, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν τέσσερις φάσεις κατά τη διδακτική διαδικασία. Η τοποθετημένη πρακτική, στην οποία αξιολογούνται κείμενα τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα των παιδιών, την ανοιχτή διδασκαλία, στην οποία δίνεται έμφαση στην συνειδητοποίηση από μέρους των παιδιών των γλωσσικών μηχανισμών που συμβάλλουν στην οργάνωση, σύσταση και κατανόηση των κειμένων, την κριτική πλαισίωση, που αφορά στην κριτική ερμηνεία ενός κειμένου στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο όπου παράγεται, και τη μετασχηματισμένη πρακτική που αφορά στη δημιουργία και ένταξη ενός κειμένου σε ένα νέο κοινωνικό και επικοινωνιακό πλαίσιο. Με βάση λοιπόν τους πολυγραμματισμούς έχουμε τρεις διδακτικές ενότητες. Η πρώτη είχε το κείμενο με το στρατό, η οποία ως βαθμός της σχολείας θεωρείται ότι είναι εισαγωγικού χαρακτήρα. Στην ενότητα αυτή δώσαμε έμφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να αναγνωρίζουν τις γλωσσικές ποικιλίες. Η δεύτερη είναι το απόσπασμα από τη σειρά στο παραπέντε. Η ενότητα αυτή θεωρείται μέτριας της σχολείας γιατί δίνει έμφαση στο χιουμοριστικό στιγματισμό της διαλεκτόφωνης αμαλίας, ενώ η τρίτη, που έχει τη διαφήμιση με πρωταγωνιστές στο Κίτσο και την Κασούλα, θεωρείται αυξημένης δυσκολίας, καθώς δεν δίνει απλά έμφαση στο χιουμοριστικό στιγματισμό των διαλεκτόφωνων, αλλά εμβαθύνει στο γεγονός ότι ο στιγματισμός αυτός προκύπτει από διαφορετικές μίξεις γλωσσικών ποικιλιών. Μετά τη διαμόρφωση του διδακτικού υλικού, ακολούθησε συγγραφή οδηγιών διδασκαλίας για τον εκπαιδευτικό, καθώς και τη μόρφωση των δύο εκπαιδευτικών που υλοποίησαν την πειραματική παρέμβαση. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία υλοποίησης της παρέμβασης, πραγματοποιήθηκε σε δύο πειραματικές ομάδες, δύο δημόσιων δημοτικών σχολείων του νομού Αχαΐας, τα οποία λειτουργούν σε περιοχές με διαφορετικό κοινωνικό επίπεδο. Συνολικά εκτελέχησαν 36 μαθητές της 5ης και 6ης δημοτικού, ενώ οι δύο δασκάλες που υλοποίησαν την πειραματική παρέμβαση επελέξαν με κριτήριο την επιστημονική τους κατάρτιση σε θέματα κριτικού γραμματισμού. Όσον αφορά τη χρονική διάρκεια υλοποίησης της παρέμβασης, ήταν περίπου 3 μήνες, από τα τέλη Οκτωβρίου του 2014 έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2015. Η παρέμβαση γινόταν σε εβδομαδιαία βάση για 90 λεπτά σε κάθε τάξη. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρέμβασης, ακολουθήσαμε το μοντέλο της ομοσυνεργατικής εκμάθησης και διδασκαλίας, στο οποίο βασίζονται και οι πολυγραμματισμοί. Στα θετικά στοιχεία του συγκεκριμένου μοντέλου εντάσσεται η όσο το δυνατόν δυναμικότερη εμπλοκή των ίδιων των μαθητών στη διδακτική διαδικασία και η καλλιέργεια της συνεργατικότητάς τους. Προχωρώντας τώρα στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την αξιολόγηση της πειραματικής παρέμβασης, αξιοποιήσαμε τη μεθοδολογική τριγωνοποίηση, η οποία προβλέπει τη συνδυαστική αξιοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων για τη συλλογή των δεδομένων. Όσον αφορά τα εργαλεία συλλογής των ποιοτικών δεδομένων, ήταν δύο. Σημειώσεις παρατήρησης καθ' όλη τη διάρκεια της πειραματικής παρέμβασης και ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, το οποίο συμπλήρωσαν οι δύο εκπαιδευτικοί μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής παρέμβασης. Όσον αφορά τώρα το εργαλείο συλλογής των ποσοτικών δεδομένων, ήταν μια γραφτή δοκιμασία αξιολόγησης της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών πριν και μετά την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνταν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο,
ακούσαν μία γνωστή διαφήμιση εταιρείας καφέ. Στην διαφήμιση αυτή, η ασυμβατότητα προκύπτει από το γεγονός ότι η διαλεκτόφωνη και ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια του καφενείου εμφανίζεται πλήρως ενημερωμένη για όλες τις νέες γεύσεις που το καφέ διάκοψε. Να σημειώσω ότι τη συγκεκριμένη διαφήμιση, την οποία παρακολουθούσαν οι μαθητές στο pre και post test, δεν ήταν διαφήμιση που την διδάσκονταν,